Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές, νιώθω ότι είναι, της προσωπικής μου πολιτικής διαδρομής, αλλά πρώτα απ' όλα του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της αριστεράς στη χώρα μας, της απελευθερωτικής προσπάθειας για την κοινωνία, της πάλης των ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γωνιά της γης που γέννησε πολιτισμό και δημοκρατία, που δίδαξε ανώτερα ιδανικά, που πέρασε στιγμές μεγάλου λαϊκού μεγαλείου, πέρασε στιγμές ανίποτης προδοσίας και που σήμερα βρισκόμαστε πάλι σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε, σύντροφοι, και έχουμε να βάλει ο καθένας μας το λιθαράκι του σε αυτή τη στιγμή και στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Συγχωρέστε μου τη συγκινησιακή φόρτιση που θα υπάρξει, αλλά όλοι έχουμε πικραθεί από αυτό που ζήσαμε και ζούμε αυτές τις μέρες. Και επειδή σε αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες έχω και εγώ προσωπικά το λιθαράκι της ευθύνης μου, εγώ δεν θα κρυφτώ, αναλαμβάνω στο μέγιστο και στο σημείο που με αναλογεί την ευθύνη και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διορθώσουμε και να στρέψουμε το καράβι εκεί που πρέπει. Το 2010 η χώρα χρεοκόπησε. Μέσα από μια 25ετία διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που πληρώσαμε 150 δις δημόσια έργα σε υπερτιμολόγηση, 120 δις σε εξοπλισμούς σε υπερτιμολόγηση, 85 δις στο χώρο της υγείας σε υπερτιμολόγηση, με υλικά, φάρμακα και αντιδραστήρια, φτάσαμε σε ένα χρέος των 320 δις ευρώ, που σε συνδυασμό με την πιθανή χρεοκοπία των Αμερικάνικων τραπεζών και τη στεγαστική κρίση που την εξήγαν στην Ευρώπη, η χώρα μας χρεοκόπησε. Τότε απελευθερώθηκαν κοινωνικές δυνάμεις. Έσπασε το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο. Απελευθέρωσε δυνάμεις κυρίως από το δημοκρατικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, από το Ανδρεοπαπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, από ένα κομμάτι και των συντηρητικών κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας, μια τίμιας κεντροδεξιάς που δεν μπορούσε να ανεχτεί το ότι έπαιρνε 2.000 σύνταξη και τώρα παίρνει 1.000, που του κουτσουρεύαν 13ο-14ο μισθό, που κλείναν τα μαγαζιά και εκτινάχτηκε η ανεργία στο 27%. Χρεοκόπησε η χώρα, απελευθερώθηκαν αυτές οι δυνάμεις και τότε βρέθηκε ένας πολιτικός χώρος, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ένας ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας, που είπε 70 χρόνια σχεδόν μετά την ήττα στον εμφύλιο, σε μια αριστερά που είχε αποδεχτεί την ήττα της και έτσι συγκροτήθηκε τα επόμενα χρόνια με τα περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές, αλλά ποτέ και μετά το 1974 δεν έβαλε ζήτημα ανάληψης κυβερνητικής εξουσίας. Βρέθηκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν οργανωμένο κόμμα και είπε «Πάμε να κυβερνήσουμε, να σώσουμε τη χώρα». Γι' αυτό το κόμμα του 3-4-5% πήρε άλλο ένα 5% από την υπόλοιπη αριστερά,
πήρε ένα 20% από το ανδρεοπαπανδρεϊκό Πασόκ, πήρε ένα 6-7 από πιο συντηρητικά κομμάτια και έτσι με το 36% του 15 και τη βοήθεια των ανεξάρτητων Ελλήνων, μην το ξεχνάμε αυτό, έγινε κυβέρνηση. Έγινε κυβέρνηση. Και περάσαμε μια τετραετία που θα τη γράψει η ιστορία πολλές φορές και θα την ξαναγράψει. Εγώ κρατάω τα θετικά από αυτή την τετραετία. Κρατάω τα θετικά από αυτή την τετραετία. Αλλά δεν ξεχνώ και αυτά που μας οδήγησαν στο αποτέλεσμα του 19 και στην απώλεια της κυβερνητικής εξουσίας. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω πως για πρώτη φορά σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης και μάλιστα σε καθεστώς μνημονίων βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία, επειδή ήταν τίμια και δεν έκλεψε, βρήκε τα λεφτά για να καλύψει 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Για πρώτη φορά βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία εφάρμοσε για την ισιωτική πολιτική και το κάνω αυτό σαν τιμή, δεύτερο προς το σύντροφο το Σαντορινιό, το μεταφορικό ισοδύναμο. Για πρώτη φορά βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία έκανε τον προϋπολογισμό της πρόνοιας από 750 εκατομμύρια 3,5 δις. Βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία εφάρμοσε τα σχολικά γεύματα και βοήθησε παιδιά φτωχών οικογενειών να μην ζαλίζονται και να μην λιποθυμούνε. Για πρώτη φορά βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία, έχω τσακωθεί με το Σπίρτζι εγώ, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία τελείωσε οδικούς άξονες που ήμασταν νη και γεράσαμε με 750 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που ζητάγαν οι εργολάβοι. Πότε ξανά γίνε αυτό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία? Πότε ξανά γίνε αυτό να διοριστούν 19.500 προσωπικό μέσα σε 4 χρόνια με μπλοκάρισμα των διορισμών, γιατί κάναμε την πολιτική επιλογή τότε ως κυβέρνηση να σπρώξουμε ό,τι δυνατότητα διορισμών είχαμε σε υγεία και παιδεία. 19.500 διορισμούς στον χώρο της υγείας που προσέφεραν 11.000 καθαρή αύξηση. Πότε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, πότε τη συντρόφισσα Ρένα Τιδούρου που την κατακρεούργησαν για αυτό που συνέβη στο Μάτι, πότε μια περιφέρεια έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ για να στηριχτεί ο δημόσιος τομέας της υγείας μέσα από μια πρωτοφανή διαγωνιστική διαδικασία που θα έρθει η ώρα που θα διδάσκεται στα σχολεία το πώς έγινε αυτός ο διαγωνισμός. Γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι για κάποια πράγματα που πετύχαμε για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και την επιτροπία. Υπήρξαν όμως, και εγώ θα είμαι πολύ σαφής και θα τα πω, είναι και μια, επειδή έχω δεχτεί τις τελευταίες μέρες, δεν έχω δεχτεί δολοφονία χαρακτήρα μόνο από τον αντίπαλο, έχω δεχτεί δολοφονία χαρακτήρα και από συντρόφους. Και έχω την ανάγκη κάποια πράγματα να τα πω έτσι όπως πρέπει να τα πω. Σύντροφε Πουλάκη, θα έχεις την ανοχή του Προεδρείου. Ευχαριστώ, όχι, σύντροφε. Όχι απεριόριστη. Όχι, εννοείται. Εννοείται. Τώρα με το να κάνω τη διακοπή αυτή έχασα τον ιρμό. Λοιπόν, τον βρήκα, συντρόφισσα, τον βρήκα. Θα πω 4 αποφάσεις. Εμείς καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ρυθμίσαμε το χρέος μέχρι το 32 και γι' αυτό χορεύει ο Μητσοτάκης. Δεν θα πω για το μαξιλάρι τώρα, θα πω πιο μετά. Όμως θα πω για 4
ουσιαστικότατες παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε και τις οποίες το βαθύ κράτος, επαναλαμβάνω, το βαθύ κράτος της διαπλοκής, της δεξιάς, της συντήρησης, της οικονομικής ολιγαρχίας, των 80 οικογενειών που πίνουν το αίμα της χώρας από το 45-49 και μετά, μας τις έριξε μέσω του ΣΤΕ. 4 αποφάσεις ήταν αυτές. Έχει σημασία να τις δούμε, να τις δούμε και να δούμε γιατί, που ήταν το λάθος το δικό μας ή που το κάναμε σωστά. Πρώτη απόφαση. Ο νόμος του Νίκου του Παπά για τα κανάλια. Που για πρώτη φορά αναγκάστηκαν να πληρώσουν. Μας τον έριξε το ΣΤΕ. Τι έπρεπε να κάνουμε τότε εμείς? Αυτό που κάποιοι λέγαμε και κάποιοι υποστήριξαν, αλλά κάποιοι άλλοι δικοί μας υπονόμευσαν. Δηλαδή, έπρεπε να ξανανομοθετήσουμε. Τι να ξανανομοθετήσουμε? Να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής, να αλλάξει η σύνθεση του σώματος των Προέδρων της Βουλής, να βγάλει εσουρού και να κάνει ακριβώς, μα ακριβώς, τον ίδιο διαγωνισμό που έκανε ο Νίκος Ελευθέρης. Ακριβώς τον ίδιο. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Έτσι θα δίναμε το σήμα ότι το πάμε μέχρι τέλους. Αλλά δεν το κάναμε. Ο σύντροφος Βούτσης τότε έλεγε ότι είναι θεσμικό ατόπιμα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λες και όταν έχεις ένα τέτοιο εχθρό απέναντι, θα τον πολεμήσεις ραντίζοντάς τον με βασιλικό. Ένα αυτό. Εκεί χάσαμε. Έτσι δεν είναι, Όλγα? Χάσαμε. Δεύτερη απόφαση. Θυμάστε τις λίστες Λαγκάρντ και λίστες Μπόριανς? Από πόσοι ξέρετε ότι είχαμε μαζέψει 232 εκατομμύρια ευρώ ίσπραξη από αυτές τις δύο λίστες και ότι τρέχανε τότε εκείνο το διάστημα τέλη του 16, αρχές του 17 όλοι αυτοί οι φοροφυγάδες να ρυθμίσουνε και είχε υπάρξει ένας πρώτος διακανονισμός για 2 δις ευρώ. Και τι έγινε τότε? Ήρθε το ΣΤΕ και είπε ότι αν οι φορολογικές υποθέσεις είναι πάνω από 8-9 χρόνια, που ήτανε, έτσι, γιατί ήτανε πριν το 9 όλη αυτή η τεράστια φοροαποφυγή, τι, παραγράφεται. Αυτό είπε το ΣΤΕ. Παραγράφεται. Το ξέρετε? Το ξέρετε πολλοί από εσάς αυτό? Είδες πως δεν το ξέρουν. Είδες πως δεν το ξέρουν. Γιατί δεν το είπαμε? Και γιατί δεν το είπαμε? Γιατί δεν ξανανομοθετήσαμε. Γιατί δεν είχαμε το τσαγανό να ξανανομοθετήσουμε. Γιατί το ΣΤΕ ρίχνει ένα συγκεκριμένο νόμο και μια συγκεκριμένη απόφαση υπουργική που την εφαρμόζει. Αυτό ρίχνει. Ποια είναι η απάντηση? Πάρα πολύ ωραία το ρίξατε. Νέος νόμος, 30 χρόνια πίσω θα ψάξω. Όχι 10, 30 θα ψάξω. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Τρίτο παράδειγμα. Τα παραδείγματα δεν είναι τυχαία. Είναι για το από εδώ και μπρος. Είναι για αυτό που εγώ λέω ότι χρειαζόμαστε να εκπέμψουμε για να ξαναγίνουμε ηγεμονική δύναμη στην αντιπολίτευση και αυριανή κυβερνώσα δύναμη. Τρίτο παράδειγμα. Ο πολύ καλός νόμος του συντρόφου Φίλη για τους διευθυντές των σχολείων. Πολύ καλός νόμος. Τον στήριξαν και δεξιοί και πασόκοι και κουκουέδες και εξοκοινοβουλευτικοί και τα λοιπά. Όσοι είναι δασκάλοι και καθηγητές εδώ μέσα το ξέρουν. Και τι έγινε? Ήρθε πάλι το ΣΤΕ και τον έριξε. Γιατί? Γιατί ήθελε να κρατήσει για την αυριανή κεντρική εξουσία το δικαίωμα να ορίζει και το διευθυντή στο τάδε γυμνάσιο, στο τάδε λύκειο, στην άκρη της Ελλάδας για να ελέγχει το σύστημα. Και όχι να αφήσει μια δημοκρατική απελευθέρωση και μια σε εισαγωγικά αυτοδιοίκηση του κόσμου της εκπαίδευσης. Αυτό έκανε. Και το έριξε. Είναι αυτό που υλοποιεί ο Μητσοτάκης σήμερα. Αυτό δεν κάνει. Αυτό δεν κάνει σε όλες τις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες, διευθύνσεις όλη τη χώρα. Που μέχρι το τελευταίο χωριό αλλάζει, εκδικείται, μετακινεί, μεταθέτει κτλ. Και εμείς στο βασιλικό να τσιραντίζομαι. Γιατί η αριστερά δεν κάνει τέτοια,
Λες και πέσαμε με παρθενογένες το 15 εδώ και δεν είχαμε από πίσω έναν ολόκληρο μηχανισμό εκπαιδευμένο 30 χρόνια σε αυτή την ιστορία. Τι κάναμε εδώ πάλι, τι κάναμε εδώ, τίποτα. Το δεχτήκαμε, το δεχτήκαμε. Δεν ξανανομοθετήσαμε, που έπρεπε να ξανανομοθετήσουμε. Ποιος ήταν ο τέταρτος νόμος που μας έριξε το ΣΤΕ, ο τέταρτος. Τέταρτος νόμος ήταν ο πρώτος νόμος μας του 16 για το διώξιμο των εργολάβων από το χώρο της υγείας. Που διώξαμε τους εργολάβους και βάζαμε συμβάσεις έργου τότε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να διορίσουμε μόνιμο προσωπικό. Και βάζαμε συμβάσεις έργου, αλλά με τους εργαζόμενους απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση του εργολάβου. Και τι έκανε το ΣΤΕ, ήρθε και μας τον έριξε. Τι κάναμε εκεί, τι κάναμε εκεί, είναι ο μόνος νόμος που περπάτησε. Γιατί, με τη δικιά μου την επιμονή, ξανανομοθετήσαμε. Και όταν λέμε επιμονή, έτσι θα γίνει και όποιον μου αρέσει. Λοιπόν, ξανανομοθετήσαμε και φτιάξαμε καλύτερο νόμο. Με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Και καταφέραμε και τους διώξαμε από 77 νοσοκομεία. Το κερδίσαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αν μέναμε στην κυβέρνηση μετά το 19, το Φλεβάρι του 19 κερδίσαμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και αν μέναμε στην κυβέρνηση μετά το 19, θα τους είχαμε διώξει και από τα 115 που μας είχαν μπλοκάρει δικαστικά. Ένα παράδειγμα θα πω, ένα παράδειγμα. Στον Ευαγγελισμό, κάπου είδα την Άγια τη Μητσάκη, τη διοικητριά μας τότε, εκεί διώξαμε τον εργολάβο, κάθε νοσοκομείο ήταν και ένας πόλεμος για να γίνει. Δεν μας τρώνανε λουλούδια, περάστε, πόλεμος ήτανε. Στον Ευαγγελισμό είχαμε 180 καθαρίστριες, οι οποίες έπαιρναν 500-550 ευρώ και ο Ευαγγελισμός έδινε 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όταν τους διώξαμε, είχαμε 200 καθαρίστριες ή καθαριστές στον Ευαγγελισμό, οι οποίοι έπαιρναν από 730 μέχρι 850 ευρώ το μήνα στη τσέπη και δίναμε 2,5 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε τι παιχνίδι παίζουν σήμερα που τους ξαναεπιστρέφει η Νέα Δημοκρατία μετά την αναβολή που πήρε λόγω της πανδημίας. Σύντροφε Πολάκη, θα κατηγορηθώ για ευνοιοκρατία. Λοιπόν, είπα 4 παραδείγματα. Νομίζω τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τα παραδείγματα είναι σαφή. Εμείς το λάθος που κάναμε μετά το 19, ο κόσμος με το μάτι το προσφυγικό, την ιστορική συμφωνία για την οποία είμαστε περήφανοι με τη Βόρεια Μακεδονία και την τοξική προπαγάνδα, μας είπε πάρτε 31,6%, ξαναφτιαχτείτε και ξαναελάτε. Αυτό μας είπε το 19. Αλλά δυστυχώς δεν ξαναφτιαχτήκαμε και γι' αυτό δεν ξαναήρθαμε. Αλλά αντίθετα, υποχωρήσαμε. Δεν ξαναήρθαμε γιατί. Πρώτον, προσκυνήσαμε το αφήγημα της πανδημίας. Υπήρχε ένας άνθρωπος που έλεγε φέρτε μεθ και φάρμακα και όχι μόνο εμβόλιο. Δεν τον ακούσαμε και δεν τον άκουσε και ο ΣΥΡΙΖΑ και φτάσαμε τους 37.000 νεκρούς. Τους περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, είχαμε μια λογική ότι δεν πρέπει να βγάζουμε τα σκάνδαλα στη φόρα, γιατί αυτό είναι σκανδαλολογία, είναι αυτό το σηκωμένο φρύδι της ελιτίστικης ψευτοαριστεράς, η οποία ιδεολογικώς τα ξέρει όλα, άρα πρακτικώς χέζεται να κάνει οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι, λοιπόν, η οποία σου έλεγε, έλα μωρέ, στον καπιταλισμό πάντα υπάρχουν σκάνδαλα κτλ. Και δεν καταλάβαιναν οι αχαρακτήριστοι ότι όλη η ιστορία των 15 δις απευθείας αναθέσεων, όλη η ιστορία αυτή του σάλτου που έκανε ο Μητσοτάκης στο δημόσιο χρήμα με το επιτελικό κράτος κτλ. Ήταν
Δεν ήταν απλά σκάνδαλο, ήταν αναδιανομή πλούτου ισχύως και εξουσίας σε συγκεκριμένες μερίδες του κεφαλαίου εδώ, σε συγκεκριμένες οικογένειες, σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, για να υλοποιήσει το πρόταγμα του Βορύδη ότι έπρεπε να πάρει όλα τα μέτρα για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Αυτό ήτανε. Γι' αυτό το αναδεικνύαμε. Και έπρεπε όλοι να βγαίνουμε να το λέμε για να απονομιμοποιήσουμε τις επιστρεπτές και τα ΠΑΣ και όλα αυτά που κάνουμε τους φουρτιώτιδες, για να μην μπορεί να έχει πολιτική ίσπραξη ο Μητσοτάκης από αυτό. Δεν το κάναμε. Και το εγκληματικό λάθος βέβαια του τρόπου που χειριστήκαμε το θέμα των συνεργασιών. Το συνέδριό μας το 22 κατέληξε σε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Κάποιοι είχαν ευθύνη όμως που αυτό το πρόγραμμα που καταλήξαμε τότε το κάναμε κυβερνητικό πρόγραμμα το Μάρτιο του 19. Ένα ολόκληρο χρόνο μετά. Δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε αυτά τα 10 σημεία που ήταν πάρα πολύ καλά. Και όταν τα βγάλαμε, με τον τρόπο που τα λέγαμε, δεν λέγαμε ποτέ θέλουμε με αυτό το πρόγραμμα να είμαστε πρώτοι και με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και θα τίνουμε χείρα συνεργασίας στα άλλα δημοκρατικά κόμματα, γιατί με την απλή λογική δεν θα πέραμε τον 51. Αλλά εάν δεν θέλουνε, είτε γιατί είναι κολλημένοι όπως το ΚΚΕ, είτε γιατί είναι πιασμένοι όπως το ΠΑΣΟΚ, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και ζητάμε αυτοδυναμία. Η λέξη αυτοδυναμία δεν βγήκε ποτέ από το στόμα μας. Λέγαμε, έλαμε, δεν θα αλλάξουν γνώμη. Μας φτύναν όλοι, δεν ερχόμαστε. Εμείς λέγαμε, όχι, θα έρθείτε. Άμα γίνουν εκλογές, θα έρθείτε. Και έτσι δημιουργούνταν μια εικόνα που βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, εγώ αυτοδύναμος. Αυτά τα τρία τα χοντρά πληρώσαμε. Και βέβαια γι' αυτό μας τιμώρησε μαζί και με αυτά που γίνονται τελευταία εβδομάδα με τους κατρούγκους. Αυτά είναι που δίνουν το τελευταίο χτύπημα. Αλλά εδώ τώρα, μετά, είπαμε, μετά από εκείνη την ήττα, και εδώ αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης μου εγώ, μετά από μια τέτοια ήττα, σκεφτήκαμε κάποιοι, και μεταξύ αυτών και εγώ, ότι έπρεπε να κάνουμε πίσω για να έρθει ένας πιο νέος άνθρωπος, μια νεότερη γενιά, η οποία φαινόταν να είναι ευφυής, φαινόταν να έχει μια επιτυχημένη πορεία στην Ομογένεια, φαινόταν να έχει ένα λόγο που να περνάει στην νεολαία, φαινόταν να ακούει καταρχήν κάποια πράγματα και λέγαμε ότι θα φτιαχτεί ένα πολιτικό επιτελείο που θα παράξει ένα καινούριο προγραμματικό λόγο και μια απέθυνση για να μπορέσουμε να πιάσουμε και ευρύτερα στρώματα. Δυστυχώς διαψευστήκαμε. Ο Κασελάκης ούτε πολιτική ομάδα έφτιαξε, ούτε πολιτικό πρόγραμμα παρήγαγε. Διάβαζε από το O2Q μερικά που του λέγαμε και αν το ρώταγες μετά είχε ξεχάσει, δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Παρουσίαζε το γούστο του, το πλούτο του, τα σπίθια του, το σκύλο του, την προσωπική του επιλογή, θεωρώντας ότι αυτό το lifestyle και το one-man show μπορεί να αποτελέσει πολιτική, διαδικασία που θα έλξει κόσμο μπροστά μας. Γι' αυτό ήρθε το χαστούκι των ευρωεκλογών. Γι' αυτό ήρθε το χαστούκι των ευρωεκλογών. Και εδώ τώρα, έχει ένα Μητσοτάκη που τη δεύτερη τετραετία δεν έχει λεφτά να μοιράζει, έτσι, αλλά κάνει τον τροχονόμο της κλοπής 17-18 δις ευρώ από τις τσέπες μας σε 4 στις τράπεζες, 3 στις εταιρείες ενέργειας, 3 στα δηληστήρια και 7-8 στα σούπερ μάρκετ στους κοντρεμπόρους. Και αυτό πληρώνει. Και χάνει ο Μητσοτάκης 1.200.000 ψήφους και χάνουμε και εμείς 1.200. Αντί να πάρουμε. Και αυτό είναι επιτυχία. Αυτό είναι επιτυχία, λέει. Προφανώς καορθώς πυροδοτήθηκαν οι αλλαγές, οι διαδικασίες και μέσα από τη δικιά του διχαστική ομιλία με τη Μομφή κτλ. Εγώ μέχρι προχτές ήμουνα υπέρ του να είναι υποψήφιος ο Κασελάκης. Γιατί θεωρούσα ότι ορθώς έγινε η Μομφή και την ψήφισα, αλλά θεωρούσα ότι κακώς αποκλείστηκε. Όμως, και ξέρετε ότι εγώ όταν λέω κάποια πράγματα, τα λέω πάντα με στοιχεία. Δεν βγαίνω ποτέ να πω κάτι που δεν είναι. Όμως, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ πια, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος σε ένα κόμμα της αριστεράς, ένας άνθρωπος που είχε και πιθανόν έχει ακόμα συμμετοχή ή και ιδιοκτησιακή σχέση σε 7 εταιρείες των νησιών Μάρσαλ. Τελεία, τέλος, παράγραφος για μένα. Τα είπα, δεν τα ξαναλέω. Δεύτερον, θεωρώ και το κλείνω αυτό εδώ. Δεύτερον,
θεωρώ ότι χρειαζόμαστε. Κύριε Βεμπολάκη, παρακαλώ. Μπαίνω στις τελευταίες δύο παραγράφους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Θεωρώ ότι πρέπει να εκπέμψουμε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρόγραμμα, τα έχω πει σε όλες τις ομιλίες, αρκετοί μπορεί να τα έχουν ακούσει, δεν θα τα επαναλάβω. Εγώ εκφώνησα από την αρχή ένα πρόγραμμα 6 πυλώνων συγκεκριμένων, που αφορούν την ανέρεση μνημονιακών νόμων, την επαναφορά της αξίας της εργατικής δύναμης στα παλαιότερα επίπεδα, μέσα από την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού και σύνταξης, την επανάκτηση δημόσιων αγαθών, που είναι η στρατηγική τομή στην Εθνική Τράπεζα, στο δημόσιο, τη ΔΕΗ στο δημόσιο και το ένα από τα δύο δηληστήρια, τον ΕΛΠΕ, υπό δημόσιο έλεγχο, με νόμο, όπως με νόμο τα πούλησαν, με νόμο θα τα πάρουμε πίσω, με αλλαγές στο κράτος, με αποφασιστικές αρμοδιότητες σε μια άλλη τοπική αυτοδιοίκηση, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και διπλασιασμό των αμοιβών των λειτουργών του, με ένα μοντέλο ανάπτυξης της πατρίδας μας που θα ξαναφέρει τα παιδιά μας πίσω, όχι real estate, ανεμογεννήτριες στα βουνά, φωτοβολταϊκά στους κάμπους, αλλά ισχυρό αγροτοδιατροφικό τομέα και μεταποίηση που να αφήνει υπεραξία σε αυτόν τον τόπο, με ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που η μόνη μας διαφορά με την Τουρκία είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, με επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο και επανεκκίνηση των συνομιλιών από εκεί που σταμάτησαν, με μια λογική του ότι είμαστε διαμεσολαβητικός ρόλος και όχι μέρος του προβλήματος, να παίρνουμε όπλα από τα νησιά για να τα δίνουμε στα τάγματα του Αζόφ στην Ουκρανία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο θα είναι λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή που θα φέρνει ελπίδα στη νέα γενιά. Με αποκατάσταση, το επαναλαμβάνω αυτό, και αναδιανομή προς όφελος της μισθωτής εργασίας, με μεγάλη δημοκρατική μεταρρύθμιση του κράτους και βαθιές αλλαγές στη δικαιοσύνη. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να περπατήσει τίποτα. Τις έχω πει, επιμένω ότι έχω δίκιο σε αυτές τις αλλαγές. Δεν μπορούμε να πάμε με τον τρόπο που πηγαίναμε πριν. Τις έχω εκφωνήσει πολύ συγκεκριμένα με την εθελουσία στους άνω των 60, με τη δεύτερη σχολή δικαστών που θα διπλασιάσει τον αριθμό, με την ενοποίηση προανάκρισης και κύριας ανάκρισης για τις υποθέσεις διασπάσης δημοσίου χρήματος. Γιατί μόνο έτσι δίνεις το σήμα ότι πολεμάς διαπλοκή. Αυτό το πράγμα χρειαζόμαστε να εκπέμψουμε, να το απευθύνουμε στην κοινωνία, παντού, στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια, στους συλλόγους, και με μια μεγάλη καταστατική αλλαγή στο κόμμα μας, που θα είναι η περιφερειακή του συγκρότηση, που και οι περιφερειακές επιτροπές πρέπει να εκλέγονται απευθείας και θα είναι το κόμμα στην περιοχή τους. Διότι αν δεν παράξουμε χωρικά και τοπικά σχέδια ανάπτυξης που θα μεταφέρουν τις κεντρικές οδηγίες ή αποφάσεις και να τις κάνουν φραγκοδίφραγκα με συγκεκριμένα αιτήματα στον κάθε τόπο, δεν μπορούμε να ριζώσουμε ξανά στην κοινωνία, να διευρύνουμε τη δύναμή μας. Εγώ έναν τέτοιο στόχο θα υπηρετήσω. Μια τέτοια προοπτική θέλω να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπό τη δικιά μου ηγεσία. Το έχω πει πολλές φορές. Αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν και ομάδα χωρίς αρχηγό είναι επίσης μηδέν. Εγώ δεν θέλω ηγεσία ηγεμόνα. Εγώ θέλω του πρώτου μεταξύ ίσων, που θα συμπαράξουμε πολιτική και πρόγραμμα, που θα συγκρουστούμε, που θα παλέψουμε, που θα παίρνουμε την ευθύνη, και εγώ θα την παίρνω, γιατί έχω μάθει να την παίρνω και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας που παίζεις με τη ζωή του άλλου στο δευτερόλεπτο, να παίρνεις την ευθύνη των ισχυρών αποφάσεων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε τον κόσμο μας που δεν έχει πάει αλλού, αλλά έχει κάτσει στη γωνιά και περιμένει, να του πούμε ελάτε πίσω παιδιά, πάμε να γίνουμε σοβαρή και αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιπολίτευση για να σταματήσουμε τη ληστεία της χώρας από το Μητσοτάκη, και πάμε να ξαναγίνουμε κυβέρνηση για μια μεγάλη αναδιανομή, για μια δημοκρατική μεταρρύθμιση του κράτους, για μια κοινωνία δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σύντροφος Φάμελος έχει το λόγο. Ευχαριστώ.